έχω παχύνει. Δεν πρόσεχα τις διακοπές. Εντάξει, έχεις όλο το χειμώνα μπροστά σου. Για να ξεκινήσαμε σήμερα. Ναι. Αυτά έπρεπε να μου πεις, έτσι για να με ψυχολογήσεις. Δεν παίζω. Όχι, δεν παίζω. Ξέρεις τι, υπάρχουν έρευνες που λένε ότι παίζεις πάρα πολλά παιχνίδια, θυματίζεις. Πώς? Από τον υδρότα που εκλείς για να παίξεις το παιχνίδι. Αφού είσαι καθιστός, καλέ, πώς υδρώνεις. Ναι, αλλά. Τα χέρια σου, τα δάχτυλά σου. Βλέπεις εμένα να είναι τούμπα, το πολύ παιχνίδι είναι. Εσύ γυμνάζεσαι κιόλας. Λοιπόν, τι μου έχεις φέρει σήμερα. Λοιπόν, θα παίξουμε χοχοκαμ σήμερα. Χοχοκαμ. Μόνο από το όνομα καταλαβαίνεις ότι είναι χοχοκαμένο. Χοχοκαμ, τι είναι αυτό, ρε. Το χοχοκαμ. Πάτα new game. New game, τώρα περίμενα να σου το δείξω εγώ. Με το άλλο που έχω, μπράβο, ωραία. Και το χ πάτα. Θα μαθαίνει σιγά σιγά. Yes. Ναι, yes, yes, I am available. Να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Λοιπόν, το Hohokam είναι ένα indie παιχνίδι. Τι είναι το indie? Indie είναι από την ανεξάρτητη. Ινδιάνικο. Ναι, από την ανεξάρτητη σκηνή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ένα παιδί μου ανεξάρτητο ο developer που δεν είναι κάποια μεγάλη εταιρεία. Ποιος μπορεί να είναι ένα άνθρωπο μόνο που αποφάσισε να το φτιάξει. Λοιπόν, και τέλο πάντων αυτό το παιχνίδι τώρα. Ναι. Ασχολήθηκα. Ναι, θα είναι λίγο καμενάκι, θα δει τώρα. Αυτό το παιχνίδι για να καταλάβει. Αυτό ελέγχει. Τι είναι αυτό το φίδι? Ένα φίδι είναι. Άντε καλέ! Λοιπόν, άκου πού να... πάει το φίδι τώρα. Άκου να δεις τώρα. Το πας όπου θες. Δεν υπάρχει το παιχνίδι, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο... κόνσεπτ. Ναι, δεν υπάρχει συγκεκριμένο κόνσεπτ, έτσι. Ανακαλύπτεις σε κάθε πίστα που περνάς, πού θα πας και τι θα κάνεις. Έτσι. Και λέγεις αυτό το φιδάκι. Και πού, σε ποιο... Το φιδάκι, το διαμαντί. Να προσέξεις το φιδάκι, το διαμαντί που λένε, έτσι. Να σου πω. Μέσα πού είναι, σε τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Τώρα κοίτα ξανά. Θα πάω μέσα στο χ. Ωραία, πάω στο άλλο φίδι. Τώρα με το που θα πάω στο άλλο φίδι και κοπάνεσαι, θα το πάρει μαζί σου τώρα. Θα αρχίσει να είστε μαζί σου. Πιο πίσω. Πού να πάω. Ξαναγύρνα πίσω, στο χ κοντά. Αυτό πεθαίνει ποτέ. Όχι. Και πάντα το χ. Περίμενε. Χ. Ναι. Ωραία. Είδε. Κάτι όταν, κάνει καλά. Ωραία. Όταν πατά το χ, τώρα σε ακολουθάει το άλλο το φιδάκι. Όταν πατά το χ, κράτα το πατημένο το χ, πηγαίνει πιο γρήγορα, βλέπει. Το όμικρον. Και όταν πατάς το όμικρον πηγαίνει πιο αργά. Αν δεν θέλω, θέλω να πάω πιο γρήγορα. Όχι, σιγά σιγά να το μάθεις. Πάντως έμαθες κατευθείαν να στρίβεις. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Αυτό εδώ το κενό τι είναι. Αυτό, όσοι κοπάνισε. Κοίτα, έχει και άλλα φιδάκια. Πρόσεχε. Είδες πόσο δύσκολο είναι τώρα. Πρέπει να κατέβα πίσω, γίνα πίσω. Καλέ, αφού δεν πεθαίνει ποτέ, τι να το κάνω. Με ακολουθούν και τα άλλα φίδια. Ναι, μάζεψε τα, πηγαίνει πίσω. Άκου να δεις τώρα. Αυτούς τους μαύρους κύκλους, το παιχνίδι είναι πάζλ. Μαύρες τρύπες. Δεν είναι μαύρες τρύπες. Το ξεκλείδωσες. Βλέπεις πάνω από σβήνει αυτό τώρα. Πήγαινε και στην άλλη αριστερά. Να το κάνεις, να το φας τα μαύρα γύρω-γύρω και μετά να πας στη μεγάλη αριστερά και πίσω να πάρεις και το άλλο φίδι. Πρέπει να μαζέψεις όλα τα φίδια που είναι στην πίστα. Ναι. Έτσι. Ναι. Χοχοκαμ. Έχει, να φανταστείς, έχει. Υπάρχει κόσμο που τα παίζει αυτά τα πράγματα. Ναι, και αυτό το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Γιατί είναι, παιδί μου, άμα ακούς τη μουσική λίγο πιο δυνατά, είναι πάρα πολύ ψυχεδελική. Και ταυτόχρονα το παιχνίδι είναι ένα puzzle και έχει στοιχεία από τέχνη. Έχει ασχοληθεί μαζί και ένας άνθρωπος, νομίζω, που είναι καλλιτέχνης στη Βρετανία, ζωγράφος, ξέρω και τέτοια, και έχει δώσει και αυτό στα φώτα του. Και τι έχει φτιάξει τώρα. Πήγαινε στο μαύρο τον κύκλο, τον αριστερά. Ναι, ναι. Πήγαινε στον αριστερά το μαύρο εδώ, τον κύκλο. Αυτό που... Όχι σε αυτό να ναι, θα πας μετά σε αυτό να ναι. Σαγκάλικες. Ναι. Να ακολουθούν και σκουλίκια εκτός από φίλου. Είναι αυτά και τις φατσούλες που έχουν, πόσο ωραίες φατσούλες έχουν. Δεν είναι κάψιμο. Δεν καταλαβαίνεις. Να σου πω κάτι τώρα με συγγνώμη, μόνο το σεβασμό και όλη την ειλικρίνεια. Ναι. Ποιο το νόημα. Εσύ το ευχαριστιέσαι αυτό που παίζεις. Ρε παιδί μου. Εξαρτάται τη φάση. Ποιο το νόημα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα σου δείξε τώρα. Κοίτα να δεις τι μπορείς να κάνεις εδώ. Καταρχάς. Μου έχεις φέρει άλλο παιχνίδι για σήμερα ή μόνο με το φίδι θα παίζουμε. Μπορείς να κάνεις ωραία σχεδιάκια. Περίμενα, θα σου ξεκλειδώσω τώρα κάτι να δεις κάτι που θα σε τρελαθείς. Θα πάμε λίγο γρήγορα. Γιατί εσύ σαν λίγο το αργή. Άλλο το παιχνίδι εκείνο που μου έχεις φέρει κανένα. Ποιο ήταν εκείνο? Εκείνο εκεί με τα ζωήφια που σκοτώναμε στον αέρα. Τα ρομπότ. Καλά, ξέρεις πόσοι μου έχουν πει. Που το είδανε στην τηλεόραση και μου λένε θα πάρω PlayStation 4 για να παίζω εκείνο το παιχνίδι. Αλήθεια λες. Ναι. Και εμένα κοίτα εδώ τώρα. Μου... Τι είναι αυτό? Κάτι ωραία σχεδιάκια μπορείς να κάνεις εδώ μέσα. Ένας ζωγραφικός πίνακας. Ναι. Κοίτα εδώ τι μπορείς να κάνεις. Να ζωγραφίσεις μόνο τα φιδάκια. Όχι, εγώ τα κάνω. Να ζωγραφίσω λίγο κι εγώ. Ναι, πάρε το. Άμα πατήσεις τα όμικρον και τα χ γίνεται τίποτα. Πας πιο γρήγορα ή πιο αργά. Καλέ, τι είναι αυτά που έχω κάνει εκεί? Δεν τη ρωτά τέχνη, Άλεξ. Τέχνη, κοίτα εδώ. Σ' αρέσει? Τώρα, να σου πω. Δεν ξέρω, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες όταν τα είδες αυτά? Δεν μπορώ να σου πω. Μην το πεις. Εντάξει. Συγγνώμη, δεν παραπέμπουν. Σε φιδάκια. Και όχι. Και αυτά εδώ που κινούνται, αλλά και αυτό το πράγμα που βρίσκονται μέσα. Ναι. Δεν παραπέμπονται στην αρχή της ζωής. Μπορεί. Στην αρχή της γέννησης. Μπορεί να είναι αυτό, ναι. Μπορεί να είναι αυτό.
Γιατί έχει συνολικά το παιχνίδι, έχει 17 πίστες. 17? Ναι. Εσύ πρέπει να... Πολλές είναι. 17 πίστες, τι έτσι κάνω, θα βαρθώ να παίζω. Εσύ πρέπει να βρεις σε κάθε πίστα τι πρέπει να κάνεις. Δεν σου λέει κανείς τι πρέπει να κάνεις. Είναι καμένο ρε παιδί μου, είναι καμένο. Είναι αυτό να καθίσεις στον καναπέ, έτσι, στο σπίτι και να καείς. Μάλιστα. Απλά. Η Αναστασία τι λέει για όλα αυτά, όταν κάθεσαι εσύ και παίζεις με αυτό το πράγμα. Η Αναστασία αυτά της αρέσουνε. Παίζει και... Α, έτσι εξηγείται. Ναι, αυτά τα καμένα της αρέσουνε. Υπάρχει ένα παιχνίδι που το περιμένει να βγει τον Νοέμβρη, το Little Big Planet. Θα το παίξουμε και παρέα, είναι τρελό. Λοιπόν, για να μην κινείσαι εδώ πέρα χωρίς άνευ λόγου και αιτίας, δώσε μου λίγο το χειριστήριο. Ορίστε, για να σου εξηγώ και ταυτόχρονα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο κάτω, πατώντας το χ γρήγορα, γιατί έχεις αφήσει πίσω κάποια πραγματάκια. Δεν θέλω να τα πάρω, δεν υπάρχει σκοπός να τα πάρω. Σκοπός είναι να πας να ξεκλειδώσεις την επόμενη πίστα. Κατάλαβες. Πρέπει να τα παίρνω όλα για να το ξεκλειδώσω. Ναι, γιατί θα σου εμφανίσει. Ωραία, κάτσε εδώ πέρα να ξεκλειδώσουμε και αυτό εδώ. Ωραία, το ξεκλειδώσαμε. Εδώ αυτό δεν έχει ανοίξει ακόμα. Και έχουμε αφήσει κάποια φιδάκια και αυτό εδώ να ξεκλειδώσουμε. Έχεις αφήσει και ένα φίδι εκεί δεξιά. Το ξέχασα. Τι να το κάνω, δεν το θέλω. Πρέπει να τα πάρεις όλα μαζί σου. Πρέπει να τα σώσεις. Σκοπός είναι να σώσεις όλα τα φιδάκια. Κοίτα πόσο ωραία κινούνται. Ε. Ναι, πολύ ωραία. Δεν έχει καεί μαντό, δεν τη αρέσει καθόλου νομίζω. Έλα ρε μαντό. Μου θυμίζει, κάτι προγράμματα που όταν βάζεις μουσική και ανεβαίνει τα beat κάνει... Ναι, είναι λίγο έτσι. Είναι λίγο ψυχεδέλεια. Ψυχεδέλεια. Κάτσε πάμε λίγο γρήγορα τώρα εδώ, γιατί τα καταφέραμε νομίζω. Άμα έχεις κάτι στον καναπιέ, στον καναπέ και έχεις πια ας πούμε μία πορτοκαλάδα, σου φαίνεται ακόμα καλύτερο. Με ανθρακικό σου φαίνεται ακόμα καλύτερο. Στάνταρ. Κάτσε ρε, πού είναι το να το ξεκλειδώσουμε. Έχουν και διάφορα χρώματα, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Διάφορα σχέδια και διαφορετική υφή ίσως. Α, λοιπόν, ωραία, πάμε πάνω εδώ. Okay, κάτσε γιατί χάθηκα τώρα. Κοίτα πόσο ωραία ήταν τώρα όλα αυτά. Να σου πω, δεν γίνεται να χαθεί κανένα. Να πάει αλλού. Όχι, ακολουθούνε. Μα ακολουθούνε. Στάνταρ, ό,τι και να δεν γίνει. Δεν θα ήταν πιο ωραίο και πιο δύσκολο εάν το ένα φίδι πήγαινε από εδώ και το άλλο από εκεί. Δηλαδή γινόταν παραμάζωμα. Τι θα έπρεπε να κάνεις για να μπορέσεις να τα ελέγξεις όλα αυτά, ρε μαντό. Το σταυρό μου. Το σταυρό σου. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα είναι, το παιχνίδι είναι για πολύ. Για ανθρώπους που έχουν. Με υψηλή νοημοσύνη. Ναι, ναι. Με υψηλή νοημοσύνη, ε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να περάσω την πίστα. Μάλλον, δεν ξέρω τι έχει πάει το τελευταίο. Έλα, ρε, πάρ' τα φιδάκια. Δεν σ' αρέσει να σώζει τα φιδάκια. Ναι. Τι έχει πάθει, εσύ, να γίνει πατέρα. Είναι. είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι για πολλοί ανθρώπους έτσι δραστήριους. Δραστήριους. Πολύ, πολύ, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, του αρέσει, μάλλον. Ναι, του αρέσει. Α, αυτό εδώ έπρεπε να ξεκλειδώσουμε. Ωραία, το πήραμε αυτό και τώρα θα γυρίσουμε πίσω. Άντε, άντε. Έχει ενθουσιαστεί. Ναι, μα είναι τρέλα. Α πω, δεν βλέπω, φύγει από τη μέση. Εδώ την άλλη φορά του άρεσε αυτό με τα σπροξήματα. Δεν του αρέσει αυτό. Και εσύ είχε τρελαθεί με τα σπροξήματα. Τα σπροξήματα ήταν όμως και κάτι επικοδομητικό. Αυτό τι είναι. Πήγαινε πάνω εκεί πέρα που το ξεκλειδώσαμε. Πήγαινε πάνω. Κάτσε, περίμενε, γιατί ξέχασα πώς πηγαίνει. Ξέχασα πώς πηγαίνει. Ο leader είναι αυτό που είναι με το μάτι εκεί. Ναι, με το μάτι. Που είναι και αυτό που παραπέμπει στο. Ναι, στο μάτι. Στο γενετή σου. Ξεκλείδωσε εδώ τους καφέδες εδώ που έχει. Τι είναι, καφέ. Σαν κόκκι καφέ δεν είναι, μωρέ. Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να το πει. Άντε, για να πα στην επόμενη πίστα. Η μουσική τώρα δεν την ακούσει πολύ δυνατά. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ χαλαρωτική. Αυτό και στάν βάζω στο σπίτι μου, τίποτα άλλο. Αυτό και στάν, ε. Έτσι, μπράβο. Δεν σ' αρέσει. Όχι, μ' αρέσει, εντάξει. Κοίταξε. Είναι ενδιαφέρον. Πέρασα. Ναι. Αυτό ήτανε. Θα πας τώρα και στο κέντρο εδώ. Ναι. Πήγαινε εκεί πέρα στο κέντρο. Περίμενε, γιατί μου φύγανε. Σου φύγανε τα φιδάκια. Παντώ, πρόσεχε, πρόσεχε. Α, κοίτα να κάνουμε μουτζούρες. Γραβές. Κράτα το τετράγωνο που σου λέει, κράτα το πατημένο το τετράγωνο. Κοίτα, 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 κοίτα τι ωραίο. Μόνο του το κάνει αυτό. Είναι το ψυχεδέλιο για να πας στην επόμενη πίστα. Α, μόνο του το έκανε και εγώ νόμιζα ότι το έκανα εγώ. Δημιουργεί τώρα αυτή την αίσθηση ψυχεδέλιο στο να ανοίξει ένα τούνελ, κράτα το πατημένο. Κοίτα τώρα πώς γεμίζει μπάρες και πηγαίνει μέσα και σου δίνει την αίσθηση ότι έχεις μεταφερθεί σε έναν άλλο κόσμο και έχεις λιώσει, ρε παιδί μου. Κάτι αυτό. Παθαίνω, κάτι παθαίνω, δεν μπορώ. Κάτι παθαίνεις, τώρα θα σε ρουφήξει μέσα τώρα, εδώ το φιδάκι. Πού είναι. Και πας στην πιάτο. Πέρασα. Πέρασε την πίστα. Ναι, Άλεξ, δηλαδή πραγματικά, δε. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα θα χορέψεις. Αυτό μου το έχει. Αυτή είναι η μπλούζα. Την άλλη εβδομάδα. Just dance. Ναι, την άλλη εβδομάδα θα χορέψεις. Θα μου φέρεις Michael Jackson. Είναι στάνταρ. Ναι. Θα μου φέρεις Michael Jackson! Θα σου φέρω Michael Jackson! Θα μου φέρει Michael Jackson! Νομίζω Michael Jackson. Εντάξει, λοιπόν, θα προετοιμαστώ, ναι. Θα μάθω όλες τις φιγούρες απ' έξω. Θέλω να μου βάλεις το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα σου στείλω ένα βίντεο YouTube για να δεις πώς παίζει το παιχνίδι. Βασικά δεν κάνεις, χορεύεις. Έχει τον χαρακτήρα εκεί που χορεύει και χορεύεις και αυτό θα κάνεις. Πρέπει να κάνω ό,τι κάνει ο άλλος. Ναι.
Γιατί σου δείχνει τα βήματα. Σε όποιο τραγούδι θέλω εγώ. Ναι, ό,τι έχει από εκεί πέρα. Τα τραγούδια. Εσύ μην μου το πεις αυτό. Μπορώ να μάθω να χορεύω Μάικλ Τζάξον. Μάικλ. Αλήθεια μου λες. Μάικλ Τζάξον. Ετοιμάσου την άλλη εβδομάδα. Έχω εκστασιαστεί αυτό. Δεν μας άρεσε αυτή η εβδομάδα τη Μαντό στο φιδάκι διαμαντή. Όχι, κοίτα, μας άρεσε, αλλά. Δεν είχες προετοιμαστεί κατάλληλα. Δεν είχες πει την πορτογαλάδα σου. Ναι. Έπρεπε να μου πεις να έρθω να το παίξουμε άλλη ώρα, ας πούμε, αυτό το παιχνίδι. Ναι, να το παίξουμε το βράδυ, εκεί που χαλαρώνεις, ας πούμε, και έχεις... Και κλείνουν τα φώτα. Ναι, αυτό, τέλος πάντων, εντάξει. Να σου πω, το δήλωσες δημοσίως. Να μου dance. Φέρεις να χορέψω. Just dance, να δούμε. Just dance, εντάξει, άντε. Έγινε, έκλεισε. Γεια σας. Άντε. Φιλιά πολλά. Άντε, καείτε.